Νέα αντιπαράθεση ανάμεσα σε δημάρχους της Ελεύθερης Επαρχίας Αμοχώστου και στο δήμαρχο της κατεχόμενης πόλης με αφορμή τις δηλώσεις του για το ποια εστί η Μητρόπολη. Οι Δήμοι Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας σήκωσαν το γάντι και απάντησαν με σκληρή γλώσσα στον Αλέξη Γαλανό. Περισσότερα στο ρεπορτάζ του Μαρίνου Παυλικά. Με ιδιαίτερα επικριτική γλώσσα απάντησαν προς τον Αλέξη Γαλανό οι δήμαρχοι Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας. Αφορμή οι δηλώσεις του δημάρχου της Αμοχώστου σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Πολίτης για τη χρήση του ονόματος της κατεχόμενης Μητρόπολης της Επαρχίας. Το πρώτο πράγμα που ζητήσαμε από τον Υπουργό Εσωτερικών είναι να σταματήσει το παραμύθι ότι η Μητρόπολη είναι το παραλίμνη. Μητρόπολη παραμένει η βασιλεύουσα. Υπήρχαν κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες ήταν ταυτισμένες απόλυτα με την Αμόχωστο, μέρος της ιστορίας της. Η γιορτή του Πορτοκαλιού, τα ανθεστήρια, δεν πειράζει. Να τις κάνουν. Αλλά να τις κάνουν σαν παραλίμνη. Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της επαρχιακής παρέλασης Αμοχώστου στο Παραλίμνη για την 25η Μαρτίου, εξέφρασε μεν την πλήρη στήριξή του προς τις προσπάθειες Γαλανού για απελευθέρωση της Αμοχώστου, χωρίς να διστάσει παρόλα αυτά να επικρίνει την απουσία του Δημάρχου του Μητροπολιτικού Δήμου από τις επαρχιακές εκδηλώσεις. Βεβαίως και το Παραλίμνη δεν είναι Μητρόπολη της Αμοχώστου. Το Παραλίμνη είναι το μεγαλύτερο παιδί της Αμοχώστου που έχει μείνει στην ελεύθερη επαρχία. Και σε πλήρη συνεργασία με τα υπόλοιπα αδέλφια του, τους Δήμους και τις κοινότητες της Ελεύθερης Επαρχίας, οργανώνουν εκδηλώσεις όπως και η σημερινή, στην οποία ο κύριος Γαλανός εδώ και 8 χρόνια απουσιάζει από το να είναι παρόν σε αυτήν την παρέλαση και σε άλλες εκδηλώσεις και να ηγείται της επαρχίας του. Νομίζω ότι ας ψάξει τα λάθη στα δική του πλευρά και να τον προσκαλέσω ξανά να έλθει αγκαλιά μαζί μας. Να αναβιώνουμε τις εκδηλώσεις της Αμοχώστου, να τις ζούμε μαζί και να μπορούμε να ανά πάσα στιγμή μας αποδοθεί η βασιλεύουσα πόλη πίσω, να μπορούμε να την μεταφέρουμε εκεί. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Καρούσος κάλεσε τον Δήμο Αμοχώστου να ηγείται των επαρχιακών εκδηλώσεων. Η επαρχία Αμοχώστου μία είναι και δεν χωρίζεται σε ελεύθερη ή κατεχόμενη. Απλά είναι μερικώς ελεύθερη σήμερα. Εμείς, οι δήμικοι κοινότητες, προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανές τις εκδηλώσεις της Αμοχώστου ολόκληρης και ο στόχος είναι να τις διατηρήσουμε και με το καλό όταν απελευθερωθεί η Αμοχώστος να μεταφερθούν στην πόλη της Αμοχώστου. Σε τηλεφωνική επικοινωνία του ΣΥΓΜΑ με τον Αλέξη Γαλανό, ο Δήμαρχος Αμοχώστου ανέφερε ότι η χρήση του ονόματος της Αμοχώστου για εκδηλώσεις στην υπόλοιπη περιφέρεια πιθανόν να οδηγήσει στην ένταση των προσπαθειών των Τούρκων για επικισμό της κατεχόμενης πόλης, θεωρώντας ότι εγκαταλείπει η πλευρά μας την προτεραιότητα της επιστροφής της. Επισημαίνεται παράλληλα ότι το βράδυ της Τρίτης θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αγίου Αθανασίου ειδική εκδήλωση του Δήμου Αμοχώστου υπό τον τίτλο «Πολίτες δεύτερης κατηγορίας».